Το μεγάλο παράπονο των πομάκων είναι ότι δεν μπορούν να δουν ελληνική τηλεόραση. Στους δέκτες τους παρακολουθούν μόνον τουρκικά κανάλια. Εδώ βλέπουμε τουρκική τηλεόραση, τουρκικό κανάλι. Και δεν πιάνετε δηλαδή. Δεν πιάνει, ελληνικό δεν πιάνει, ούτε ΕΡΤ, ούτε τίποτα. Ούτε τα ιδιωτικά κανάλια πιάνετε. Τίποτα, ελληνικά δεν έχουμε. Και μετά πατάς το κουμπί, βγαίνει Βουλγαρία, βουλγαρικά βλέπουμε, ελληνικά δεν βλέπουμε. Αυτό ζούμε σε Ελλάδα και βλέπουμε ξένα κανάλια. Αυτό δεν το βλέπουμε σωστό, να πούμε. Για τους πομάκους δεν υπάρχουν αξιόπιστα δημογραφικά στοιχεία. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα σήμερα ζουν περίπου 60.000, ενώ στη γειτονική Βουλγαρία φτάνουν τις 300.000. Έλληνες και Βούλγαροι πομάκοι έχουν ιδιαίτερες σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, τώρα με την οικονομική κρίση, καθημερινά πολλοί Έλληνες επισκέπτονται τα πομάκικα χωριά της Βουλγαρίας για ψώνια. Είμαστε στην πρώτη πόλη που συναντάμε μετά τα σύνορα, το Σλάτογκρατ. Εδώ στο Σλάτογκρατ έχει περίπου στους 8.000 πληθυσμό και είναι μισή-μισή-μισή χριστιανή και μισή μουσουλμάνη. Και το μεγαλύτερο ποσό των μουσουλμάνων είναι πομάκι εδώ της Βουλγαρίας. Έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες εδώ και ειδικότερα έρχονται πάρα πολλοί πομάκι από την Ελλάδα. Λόγω επειδή είναι πιο φτηνά εδώ, είτε η βενζίνα είναι 50% περίπου πιο κάτω από ό,τι στην Ελλάδα και γενικά επισκέφτονται πάρα πολύ εδώ την περιοχή. Εδώ στο σούπερ μάρκετ έρχονται καθημερινά πολλοί Έλληνες, κυρίως από τα χωριά της Ξάνθης. Αγοράζουν κασέρια, μπισκότα, τα πάντα, γιατί τα βρίσκουν πολύ πιο φθηνά από την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία άλλη πόλη εδώ της περιοχής, στην οροσειρά τα πομακοχώρια της Ροδόπης. Είμαστε στο Μαντάν συγκεκριμένα. Εδώ υπάρχουν αρκετοί πομάκοι. Πόσα χιλιόμετρα είμαστε δηλαδή από τα σύνορα? Από τα σύνορα είμαστε στα 50 χιλιόμετρα. Στα 50 χιλιόμετρα. Ακριβώς. Και πίσω βλέπουμε μια αλληλική σημαία. Ακριβώς. Εδώ υπάρχουν πομάκοι πάρα πολύ στην περιοχή και φυσικά όλοι αυτοί οι πομάκοι είχαν ζητήσει το 1912 με επιστολή που είχαν στείλει προς την τότε ελληνική κυβέρνηση το να ενσωματωθούν με την Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς δεν γίνανε αποδεχτοί από την ελληνική την τότε κυβέρνηση. Και παραμείναν εδώ. Υπάρχουν ειδικότερα από το χωριό Θέρμες, Σάτρες, Μέδουσα, Κοτάνη. Έχουν αρκετοί δηλαδή συγγενείς εδώ στη Βουλγαρία. Εδώ έχουμε μισομάδες και πομάκ. Δεν έχουμε Τούρκους εδώ. Περίπου 5-60% είναι μισομάδες.
τα άλλα είναι χριστιανά. Πόσοι κάτοικοι συνολικά είστε σε αυτήν την πόλη? Περίπου 12.000 στον Δήμος. Άρα 7-8.000 είστε πομάκι εδώ. Κάπου εκεί είναι, ναι, κάπου εκεί είναι. Δεν μπορώ να πω ακριβώς πόσο είναι. Εσύ ελληνικά που μάθετε τόσο καλά? Δεν είναι τόσο καλά, όμως έχω 10 χρόνια που όταν γυρίσα από την Ελλάδα. Α, είστε στην Ελλάδα? Ναι, όλες στην Ελλάδα. Και έχετε τα πάντα εδώ τώρα, έχετε ναι, μαγαζί. Πάντα. Ναι, έχω και πάντα. Ουσιαστικά έχει... Ναι, όλο. Ό,τι έχει ένα σούπερ μάρκετ. Ναι. Οι τιμές πώς είναι εδώ πέρα, γιατί λένε ότι έρχονται πολλοί Έλληνες για να ψωνίσουν εδώ επειδή είναι φτηνά. Είναι έτσι? Ναι, είναι έτσι, ναι, ακριβώς. Πόσο είναι για να καταλάβουμε, δηλαδή πόσο φτηνά είναι, το τυρί, ας πούμε, πόσο πάει? Το τυρί έχουμε μερικές μάρκετς, δηλαδή μερικές τύπους έχουμε. Από, ξεκινάει από 1,5 ευρώ έως 4 ευρώ. Έως 4 ευρώ, ναι, το κάπου. Πιο ακριβό. Ναι, κάπου εκεί, 4, μπορεί και λίγο πάνω. 4 και μισή να πούμε, όχι παραπάνω. Με τους πομάκους της Ελλάδος έχετε σχέσεις? Μιλάνε περίπου ίδια γλώσσα είναι, περίπου. Δεν είναι ακριβώς ίδιο, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε. Ναι, μπορούμε να μιλήσουμε. Ναι. Να συνοηθείτε μπορείτε. Ναι, ναι. Εδώ δεν καταλαβαίνω τουρκικά εδώ. Εδώ πομάκο δεν καταλαβαίνω τουρκικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Νομίζω είναι τη διαφορά που είναι. Το πομάκο... Σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια έχετε? Ναι, έχουμε. Εκεί σε τι γλώσσα μαθαίνουν τα παιδιά σας τα μαθήματα? Ναι, βουλγαρικά. Ναι. Βουλγαρικά. Ναι, ναι, βεβαίω. Τουρκικά δεν υπάρχουν? Όχι, όχι, δεν υπάρχουν τουρκικά. Τουρκικά δεν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή είμαστε ένα από τα πομακοχώρια της Βουλγαρίας, περίπου 8 χιλιόμετρα από το Μαντάν. Και καθώς βλέπετε εδώ ασχολούνται με την αγροτιά, με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή το χορτάρι το θερίζουν με την κόσα. Τα μηχανήματα είναι άγνωστα εδώ πέρα. Ακριβώς, είναι άγνωστα, όλα εδώ γίνονται με τον παλιό τρόπο. Είμαστε μουσουλμάνοι πομάκοι και το χωριό μας λέγεται Ταράν. Εδώ ζούμε περίπου 90 οικογένειες και όλοι είμαστε αγρότες και κτηνοτρόφοι. Εμείς κόβουμε χόρτα για να ταΐσουμε τις αγελάδες μας. Τι να κάνουμε, έχουμε και εμείς μεγάλη κρίση και ανεργία. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζούμε ειρηνικά χωρίς προβλήματα. Εδώ καλλιεργούμε πατάτες και φασόλια. Πολλοί, κυρίως νέοι, φεύγουν στις μεγάλες πόλεις για να βρουν καλύτερη δουλειά. Και εμείς έχουμε μεγάλη κρίση, γι' αυτό ζητάμε να γίνουν εργοστάσια στην περιοχή μας και να βρουν δουλειές στα παιδιά μας. Το Σμόλεν έχει περίπου στους 30.000 πληθυσμό. Το 60% εδώ στο Σμόλεν είναι χριστιανοί και το 40% είναι μουσουλμάνοι. Από το 40% των μουσουλμάνων, περίπου το 25% είναι πομάκι. Μάλιστα. Κρατάνε τα ήθη και έθιμά τους? Βέβαια, κρατάνε τα ήθη και έθιμα. Υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι εδώ στην περιοχή και φυσικά υπάρχουν και αρκετά συγκροτήματα με πομάκικα τραγούδια της Ροδόπης.